θα πάμε να πούμε το καλό μας μεσημέρι στον ούτως ή άλλως καλό φίλο εδώ της εκπομπής και γενικότερα, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Ζαχαριάδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα κύριε Ζαχαριάδη, πριν από λίγη ώρα είπαμε εδώ με το Θανάση ότι ανακοινώθηκε και η υποψηφιότητα του κυρίου Φάμελου. Περιμένουμε και, όπως όλα δείχνουν τώρα, έτσι, από αυτά που καταλαβαίνουμε και εμείς, το επόμενο διάστημα να γίνουν οι ανακοινώσεις και από τον κύριο Κασελάκη. Έχουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη επίσης. Τι βλέπετε εσείς σε αυτό το μεσοδιάστημα τώρα που θα μεσολαβήσει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες για το κόμμα σας? Ποιο θα είναι το διακύβευμα αυτής της κάλπης? Καταρχήν θεωρώ θετικό το γεγονός ότι συμπληρώνεται ο καμβάς των υποψηφιότητων. Και περιμένω και περιμένουμε την επόμενη περίοδο να ακούσουμε τι συγκεκριμένο έχει να εισφέρει ο καθένας και στην εσωκομματική συζήτηση αλλά και στη δημόσια συζήτηση. Γιατί κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για να ηγηθεί κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο. Πρώτον, να παρουσιάσει στους φίλους και τα μέλη του κόμματος αναλυτικά τη στρατηγική του γύρω από τη λειτουργία του κόμματος, το πολιτικό του πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του για τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά βεβαίως και την στρατηγική συμμαχιών με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί σήμερα το πρωί διάβασα μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει από το Μαξίμου να φέρει έναν εκλογικό νόμο με υψηλότερο μπόνους, ένα σύστημα πιο πλειοψηφικό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια άρρηκτη παραδοχή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν μπορεί να ανακάμψει, ότι μονιμοποιείται σε χαμηλότερα νούμερα και ότι βλέπει ότι η επόμενη περίοδος θα είναι πολιτικά και εκλογικά δύσκολη για αυτήν. Άρα το κόμμα μας ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική, πρέπει να επιστρέψει στη σοβαρότητα, πρέπει να ανακτήσει την κυβερνητική του δυναμική και να προτείνει πράγματα στην κοινωνία για την επόμενη μέρα στη χώρα. Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, θα δούμε και τις υποψηφιότητες. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και έμπειρος τέλεχος και ξέρετε έτσι και τις παραδόσεις σας, αλλά και κυρίως το κλίμα που επικρατεί αυτή την περίοδο, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τους υποψήφιους αρχηγούς? Για παράδειγμα, να το κάνουμε συγκεκριμένο, το πόθεν έσχες για έναν υποψήφιο πρόεδρο και δι της αριστεράς. Έστω και αν έχει διατελέσει πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο καιρό, θα πρέπει να θεωρείται, πώς να το πω, βασικό ζητούμενο για την κατάθεση μιας υποψηφιότητας, ή θεωρείται ότι όπως και να έχει ο κύριος Κασελάκης πρέπει να είναι υποψήφιος για να είναι και νομιμοποιημένη πολιτικά η διαδικασία? Κοιτάξτε, με βάση μια δική του δήλωση γνωρίζω ότι έχει καταθέσει το πόθεν έσχες στο τέλος Ιουνίου. Το Excel, όχι το πόθεν έσχες. Δηλαδή δεν είναι το πόθεν έσχες που είχατε καταθέσει εσείς όταν ήσασταν βουλευτής, για παράδειγμα. Είναι μια διαφορετική έτσι, εμφάνισης και παραμέλεια. Είπε ναι, ότι έχει καταθέσει στην Επιτροπή που μαζεύει τα πόθεν έσχες. Και εσείς δεν καταθέτετε ποθεν έσχες, κύριε Κασελάκη? Άπαντες. Απλώς λέω για εσάς. Κυρία Καντώνα. Ναι, και είναι διαφορετική η μορφή, ο τρόπος με τον οποίο το καταθέτουμε εμείς από ότι ο κύριος Κασελάκης. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι. Και εσείς κυρίως, έτσι που είστε βουλευτές. Δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι μια απόφαση που έχουμε πάρει στην κεντρική μας επιτροπή και το θεωρώ αυτονόητο. Αυτονόητη προϋποθέση. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται και τόσο θόρυβο. Δηλαδή, μπορεί να ισχύει το αντίθετο? Κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα, να ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βάζει προς συζήτηση το αν θα δώσει στη δημοσιότητα, όπως και χιλιάδες άλλοι, όχι μόνο πολιτικοί, αλλά και δημοσιογράφοι και άλλοι που είναι υποχρεωτικοί ποθενές τους. Πώς αλλιώς? Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι σημαντικό έχει, κύριε Φουσκίδη? Ότι δεν θεωρείται αυτονόητο από τους πάντες μέσα στο κόμμα σας? Καταρχάς, αν θεωρείτε. Συγγνώμη να πω κάτι. Αν θεωρείτε αυτονόητο, θα το είχατε ως παράμετρο και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Μα ακριβώς επειδή το θεωρούσαμε αυτονόητο,
δεν το είχαμε. Καλά, τώρα κύριε Ζαχαριάδη, μην το λέτε αυτό. Όμως, ήταν μια μεγάλη παράληψη που ξέρετε ότι σα είδαμε όμω. Είδαμε όμω ότι λειτουργήσε ω παράληψη και το διορθώσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα βγει και ο Κασελάκης, βέβαια. Τότε είναι μα δεν είναι προσωπικά. Είναι δυνατόν να μπουν προσωπικά. Η επιπροσωπικού γίνεται εσεί. Για τον Κασελάκη γίνεται. Όχι, δεν γίνεται επιπροσωπικού. Δηλαδή, φαντάζομαι ο κύριο Φάμελο ω επιχρόνια βουλευτή, το πόθεν έσχεση είναι στη διάθεση του διαδικτυακού τόπου τη Βουλή. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεν θέλω να σταθούμε άλλο σε αυτό. Επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, κύριε Ζαχαριάδη, έχουν βγει και έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν εκλεγεί ο Κασελάκης, εκείνοι τουλάχιστον δεν θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή στις μετρήσεις, θα έχουμε και μία δημοσκόπηση της Μέτρων απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, ο κύριος Κασελάκης δείχνει να προπορεύεται. Τουλάχιστον στο επίπεδο δημοσκοπήσεων. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, ούτε εγώ το υιοθετώ αυτό. Αλλά αν επαναληφθεί το αποτέλεσμα το περσινό, τέτοια εποχή ήταν περίπου. Πού βλέπετε εσείς τον εαυτό σας? Τον βλέπετε στον ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος ότι θα συνεχίσουμε ενωτικά? Τον βλέπετε όπως είπε ο κύριος Σπύρτης ότι εγώ προσωπικά θα φύγω, δεν με χωράει ο ίδιος χώρος? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, μελετώντας τις δημοσκοπήσεις, είδα αυτές τη δημοσκόπηση της Προράτα, η οποία όντως δίνει ένα μικρό προβάδισμα στο Στέφανο Κασελάκη έναντι του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μέχρι χθες δεν είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Αλλά θεωρώ αδύνατο με τα ποιοτικά στοιχεία αυτής της μέτρησης στο δεύτερο γύρο ο Στέφανος Κασελάκης να μπορέσει να έχει πλειοψηφία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετράει και μία σειρά υποψηφίων από κάτω που κατά την εκτίμησή μου θα είναι πιο κοντά στη λογική του κυρίου Φάμελου. Άρα λοιπόν μπορεί σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι μπροστά ο Στέφανος Κασελάκης. Αλλά για να γίνεις πρόεδρος ενός κόμματος πρέπει να μαζέψεις το 50% στο δεύτερο γύρο και δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει αυτό. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 20 χρόνια σε αυτό το κόμμα. Σωστά, και το έχετε πει πολλές φορές. Και θέλω να συνεχίσω να είμαι και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Ενώ και άλλα 20 και άλλα 20. Μετά δεν ξέρω, θα είναι λίγο δύσκολο πάνω και 30-20. Λέω όμως. Ναι, αλλά το κόμμα είναι οι άνθρωποι του, έτσι δεν είναι? Βέβαια, το κόμμα είναι οι άνθρωποι του, οι ιδέες του και οι αξίες του. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα αριστερό, δημοκρατικό, προοδευτικό, συλλογικό, σοβαρό, στο ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι. Πού αλλού να πάω? Εγώ εδώ είμαι πάντα. Αυτό μπορεί να γίνει με Κασελάκη? Η εκτίμησή μου είναι ότι η υποψηφιότητα Κασελάκη είναι στον αντίποδα αυτών που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο να είναι αρχαιοκεντρικό, το οποίο να είναι συγκεντρωτικό, να έχει μια λειτουργία στην εσωτερική δομή του διοίκησης που θα είναι σαν εταιρεία και όχι σαν κόμμα του δημοκρατικού χώρου. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση, κατά την άποψή μου, με κόμμα προοδευτικό, δημοκρατικό και αριστερό. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι η πιθανή εκλογή κοντά, Κασελάκη δεν θα σας κρατήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο αυτό κόμμα Κασελάκη, οποίο, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Και όλοι λένε ότι θα αλλάξει και το κόμμα γι' αυτό. Και το όνομα. Η παραμονή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να μην μοιάζει με ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι και ΣΥΡΙΖΑ θα πάρω. Μάλιστα. Άρα δεν είναι αν θα φύγω εγώ. Ναι. Εγώ πάντα σε αυτές τις αρχές και σε αυτές τις αξίες θα είμαι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αν θα φύγουν άλλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Να μας πείτε πώς ακούσατε λίγο, αν είδατε βεβαίως το debate του ΠΑΣΟΚ. Και πώς σας φάνηκαν έτσι οι παρουσίες των έξι, αν ξεχωρίσατε κάποια ενδεχομένως ή αντιθέτως αν θεωρήσατε ότι μπήκε κανένα αυτόν γκολ από κάποιον. Τον κύριο Δούκα θα ξεχωρίσετε. Είναι άλλο κόμμα. Αφού συμπορεύονται στο Δήμο. Απαντάει φουσκίδης αντί για σας. Το παρακολούθησα. Είναι άλλο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι η δημοκρατική στάση είναι να μην παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εμένα δεν θα μου έκανε καλή εντύπωση αν αύριο ένα τέλεχος του ΠΑΣΟΚ έλεγε και... Όχι, δεν είπα αν έχετε προτίμηση. Είπα πως είδατε το διάλογο ανάμεσα στους υποψήφιους. Σας άρεσε το ότι ακούσαμε πολιτικές θέσεις? Νομίζω ότι ήταν σημαντικό ότι συζητήθηκαν πολιτικές θέσεις και ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ είχαν τη δυνατότητα για κάποιες ώρες να ακούσουν τους υποψήφιους προέδρους και τις υποψήφιες προέδρους. Τώρα, το σχόλιο που υπενικτικά έκανε ο κύριος Φουσκίδης, επειδή πρέπει αυτή την να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει. Εγώ με τον Χάρη Δούκα έχουμε μια αυτοδιοικητική συνεργασία στο Δήμο της Αθήνας. Και προεκλογική και βεβαίως και μετεκλογική. Αυτό δεν σημαίνει επουδενή
ότι εγώ θα ανακατευτώ στα εσωτερικά του κόμματος, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί να ηγηθεί. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έκανα το αυτονόητο και έκανα σωστά. Στεναχωρήθηκαν αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και υποστήριζαν τον Κώστα Μπακογιάννη, αλλά φάνηκε θα στο Δήμο της Αθήνας. Το παράδειγμά σας στο Δήμο και η συνεργασία σας στο Δήμο Αθηναίων να αποτελέσει έτσι και ένα έναυσμα για γενικότερες δημόσιες κεντροαριστερά, ή θεωρείτε ότι βρισκόμαστε ακόμα πάρα πολύ μακριά εμείς, από αυτό? Εγώ το λέω αυτό πολλά χρόνια πριν γνωρίσω τον Χάρη Δούκα και σαν άνθρωπο δηλαδή. Από την περίοδο του 2016 και μετά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Γαλλία με το Λαϊκό Μέτωπο είναι μια θετική εξέλιξη και ένα παράδειγμα. Όταν τα κόμματα ολοκληρώσουν τον κύκλο ανανέωσης της ηγεσίας τους, τότε θα μπορέσουν να συζητήσουν. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια βασική διαφορά. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές είχαμε τη δυνατότητα δύο γύρων. Στις εθνικές εκλογές δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και εγώ σε καμία περίπτωση δεν εισηγούμε τη ρευστοποίηση ή τη διάλυση των κομμάτων. Άρα τα όποια βήματα γίνουν, και μακάρι να γίνουν, εγώ το υποστηρίζω. Βλέπετε, κύριος Γεωργιάδης με τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί, κουβάται σαν το διάλογο το λιβάνι της συνεργασίας. Γιατί καταλαβαίνει ότι αν οι χώροι με έναν τρόπο μπορέσουν να συνεργαστούν και αν μπορέσει να γίνει και αυτό το οποίο λέμε εμείς και ψηφίσαμε ομόφωνα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλία ώστε να φτιαχτεί ένα μεγάλο και πολιτικό και κοινωνικό αλλά και εκλογικό μέτωπο απέναντι στη δεξιά. Αυτό το συμφωνήσαμε όλοι μαζί στην Κεντρική Επιτροπή επί Κασελάκη. Λοιπόν, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να στενεύουν για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Χαιρετούμε, να είστε καλά. Εγώ, γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.